Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Παρά το γεγονός ότι ήταν αρκετά προκλητικά τα όσα ακουστήκαν προηγουμένως, εγώ θα σεβαστώ την θέση στην οποία βρίσκεται ο κύριος Λοβέρδος και δεν θα σχολιάσω. Τη σέβομαι τη θέση σας, κύριε Λοβέρδο, και δεν θα σχολιάσω αυτήν την αδιανόητη κατασκευή συνωμοσιολογική που δημιουργήσατε εδώ για να στηρίξετε στην πραγματικότητα ένα αφήγημα και μια ιστορία την οποία επαναλαμβάνετε εδώ και πάρα πολύ καιρό και εσείς αλλά και άλλοι συνάδελφοι από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι νομίζω ειλικρινά σήμερα, μετά τα όσα έχουν υποθεί και από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης αλλά και από τους εισηγητές και ομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνουν πάρα πολύ καιρό να ξεπεράσουν τη συνεδρίαση αυτή. Διότι έχει αποδειχθεί πλέον πανηγυρικά ότι εδώ δεν έχουμε απλά να κάνουμε με μεθοδεύσεις μιας κάποιας πολιτικής που έχουν σαν στόχο την δημιουργία εντυπώσεων ή μια κάποια πολιτική σκοπιμότητα απλώς και μόνο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κανονικότατο στήσιμο. Στήσιμο που είχε προαναγγελθεί ήδη από τον καιρό που η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιπολίτευση. Και ξεδιπλώνεται με τρόπο ανήθικο, αδίστακτο, αντικοινοβουλευτικό, αντισυνταγματικό και βαθύτατα κοινικό. Ξεκινά αυτό το στήσιμο με μια πρόταση για τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης που δεν βασίζεται σε κανένα στοιχείο. Συνεχίζεται με τον αποκλεισμό του Παύλου του Πολάκη και τον δικό μου από την Επιτροπή σε μια κίνηση αδιανόητης κοινοβουλευτικής απρέπειας, σε μια κίνηση απόλυτης θεσμικής εκτροπής. Ακολουθεί η επίσης θεσμικά, νομικά, δικονομικά ανεπίτρεπτη επιχείρηση να αποκαλυφθούν τα ονόματα των προστατευόμενων μαρτύρων, μεθόδευση και επιχείρηση την οποία ευτυχώς εμπόδισε ο Άριος Πάγος, να το θυμόμαστε αυτό, διότι ανέδειξε το μέγεθος της παρανομίας σας και την απόλυτη αδιαφορία σας για τα όσα ορίζει ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας ειδικότερα. Και ευτυχώς ο Άριος Πάγος απέτρεψε αυτήν την αδιανόητη παρανομία που αν εξαρτιόταν απλώς και μόνο από την ύπαρξη πλειοψηφία στο εσωτερικό της Προκαταρκτικής Επιτροπής θα είχε προχωρήσει βεβαίως. Ευτυχώς σας έβαλε πάγο ο Άριος Πάγος εκεί. Και όλα αυτά με μοναδικό στόχο την κατατρομοκράτηση εισαγγελικών λειτουργών και μαρτύρων σε συνέχεια της επιχείρησης κατατρομοκράτησης που είχατε εξαπολύσει όταν ήσασταν αντιπολίτευση. Και ξέρετε κάτι, την απάντηση για όλες αυτές τις αδιανόητες κατηγορίες, τις αδιανόητες κατασκευές τις οποίες έχετε κάνει, για όσα χυδαία και ψευδή έχετε πει όλα αυτά τα χρόνια, την απάντηση λοιπόν την πήρατε από την ίδια τη δικαιοσύνη, η οποία αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία, να σας το θυμίσω, να παραμείνει η δικογραφία για την οποία γίνεται ο λόγος περισκευωρίας στην εισαγγελία διαφθοράς. Θυμάστε, η εισαγγελία διαφθοράς είναι εκείνη τους λειτουργούς της οποίας μήνυε ο άτυπος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ή τουλάχιστον της πλειοψηφίας των σήμερα παρευρισκομένων στη συζήτηση αυτή, ο κύριος Σαμαράς, για να καταλήξει η μήνυση του κυρίου Σαμαρά στο καλάθι των αχρήστων. Από ποιον? Από τον εισαγγελέα που λέτε σήμερα ότι
υποστηρίζει με τα λεγόμενά του την ύπαρξη σκευωρίας. Ποιο είναι τον κύριο Αγγελή? Μιλάμε για τραγελαφικές καταστάσεις. Για οποιονδήποτε θέλει να παρακολουθήσει ένα-ένα τα βήματα αυτής της ιστορίας και αυτού του αδιανόητου στισήματος που έχετε κάνει. Αλλά μετά τη σημερινή συνεδρίαση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και από τα όσα έχουν υποθεί, δεν υπάρχει ούτε μικρό παιδί που να μην κατανοεί την ιστοροβουλία και τις αντιφάσεις των καταθέσεων στις οποίες στηρίζεται την πρόταση για την διεύρυνση του κατηγορητηρίου. Από πλημμύρες στα υπόγεια, όπου χάθηκαν τα έγγραφα που αναδείκνυαν τους λόγους για τους οποίους είχαν υπάρξει καταθέσεις από την Οβάρτης σε μία εκ των μαρτύρων πάνω στην σε κατάθεση της οποίας στηρίζεται ακριβώς τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου, πλημμύρισε το υπόγειο, τι να κάνουμε, μέχρι το γεγονός ότι αποσιωπάται την πειθαρχική καταδίκη από δικαστές σε δύο βαθμούς της κυρίας Τσατάνη, η οποία είναι η δεύτερη μάρτυρας πάνω στην οποία στηρίζεται τις υποτιθέμενες, τις υποτιθέμενες παρεμβάσεις Παπαγγελόπουλου και τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου. Και ρωτώ, όλοι εκείνοι οι δικαστές που συμμετείχαν στα πειθαρχικά συμβούλια και αποφάσισαν να καταδικάσουν πειθαρχικά την κυρία Τσατάνη, είναι και αυτοί οι μέλη της συμμορίας? Πόσο μεγάλη είναι αυτή η συμμορία πια? Όμως κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θα επιμείνω σε θεωρίες συνωμοσίας που έχουν ακουστεί, διότι δυστυχώς, με δεδομένη την πολιτική επιλογή να γίνει το χατήρι του κυρίου Σαμαρά και να στήσεται ειδικό δικαστήριο, διότι είναι προηλημένη η απόφαση να στηθεί ειδικό δικαστήριο, δυστυχώς θα αναγκαστούν και σοβαροί συνάδελφοι και συνάδελφοι βουλευτές και συνάδελφοι νομικοί εννοώ, θα αναγκαστούν να αναπαράγουν όλες αυτές τις συνωμοσιολογικές θεωρίες που έχουν φτιαχτεί στο κλειστό διευθυντήριο της ακροδεξιάς ομάδας που κρατάει όμηρο τον κύριο Μητσοτάκη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Στο βωμό λοιπόν αυτών των εσωκομματικών ισορροπιών, και φαίνονται οι εσωκομματικές ισορροπίες οι οποίες επιχειρείται να κρατηθούν αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία από μόνη την παρουσία των κατηγόρων μας σήμερα εδώ, η οποία είναι ανεμική το λιγότερο, προφανώς τούτο σημαίνει ότι υπάρχουν αρκετοί, και ευτυχώς λέω εγώ, που έχουν επιφυλάξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όπως φάνηκε και στην προηγούμενη ψηφοφορία. Θα δούμε τι θα γίνει στην επόμενη, σε σχέση με τα όσα έρχεστε εδώ να υποστηρίξετε. Δεν μιλώ λοιπόν για τους φανατικούς, λυπάμαι για τους σοβαρούς συναδέλφους από τη Νέα Δημοκρατία, τους φιλελεύθερους συναδέλφους από τη Νέα Δημοκρατία, τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν αίσθηση του τι σημαίνει δικαιοκρατική αρχή, που είναι αναγκασμένοι για να ακολουθήσουν την πολιτική γραμμή και την επιλογή Μητσοτάκη να κάνει το χατήρι στον κύριο Σαμαρά, να κατασκευάζουν κατηγορίες, να διαστρεβλώνουν καταθέσεις, να επιμένουν σε αυταπόδεικτα αδιέξοδα, τα οποία δεν μπορούν να σταθούν πουθενά όπου δεν έχει πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία. Διότι στην πραγματικότητα όχι απλά δεν υπάρχει στοιχείο, αλλά ούτε καν υπόνοια τέλεσης παράνομης πράξης. Είναι τόσες οι αντιφάσεις που δεν αντέχουν πλέον στην κριτική. Εξάλλου, το γεγονός ότι η εγκληματική οργάνωση για την οποία κατηγορείται σήμερα εσείς τον ΣΥΡΙΖΑ, το 2019, κατά τον βασικό μάρτυρα, τον οποίο διαρκώς επικαλείστε, τον κύριο Μιονή, και καταγγέλλοντα, είχε αρχηγό τον κύριο Βορύδη. Ενώ σήμερα, εν έτη 2020, φαίνεται να έχει μείνει ίδια η δομή της, αλλά έχει αρχηγό τον κύριο Παπαγγελόπουλο, νομίζω ότι καθιστά φανερή την ανοησία της κατασκευής αυτής. Μιλάτε για χειραγώγηση, μιλάτε για ποινικές διώξεις που ασκούνταν κατά παραγγελία, μιλάτε για δωροδοκίες, για δωροληψίες. Δεν μας έχετε πει μία υπόθεση. Μία.
υπόθεση όπου να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή να μην έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατ' εντολήν οποιοδήποτε στελέχους κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας έχετε πει. Ανακαλύψατε τώρα τον κύριο Μιονή. Γιατί τον ανακαλύψατε? Διότι μετά το φιάσκο της θεωρίας της σκευωρίας στην υπόθεση Νοβάρτης και επειδή ξέρετε ότι δεν σας βγαίνει και επειδή ξέρετε ότι δεν αντέχει στη σοβαρή κριτική, επιδιώκετε τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου. Όμως προσέξτε, διότι εδώ είναι το πολιτικά κρίσιμο. Στη βιασύνη σας και στην προσπάθειά σας να διευρύνετε το κατηγορητήριο, από απροσεξία προδώσατε τους εαυτούς σας, προδοθήκατε. Ξέρετε πώς προδοθήκατε? Αποκαλύψατε μόνοι σας το πολιτικό στήσιμο και στείλατε στον κάλαθο των αχρήστων κι εσείς όλη την υποκριτική θεατρική σχεδόν απουσία της κυβέρνησης από τούτα εδώ τα έδρανα. Διότι σας είπα ότι είναι προηλημένη η απόφασή σας να πάτε σε ειδικό δικαστήριο ή να το επιχειρήσετε, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια, εδώ έχετε την πλειοψηφία, γι' αυτό λέω ότι θα επιχειρήσετε να στήσετε ειδικό δικαστήριο. Εδώ έχετε την πλειοψηφία. Στη συνέχεια, εφόσον συνεχίσετε να υλοποιείτε το σχέδιό σας, θα αναλάβει η δικαιοσύνη και εκεί τα πράγματα θα είναι αρκετά πιο δύσκολα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί ελάχιστο ρόλο θα παίξουν οι πλειοψηφίες σας. Ποιο είναι όμως το σημείο που σας πρόδωσε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας? Προσπαθείτε να ολοκληρώσετε, αν είναι δυνατόν. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μιονή κάνει τη μήνυση. Στη μήνυση κάνει αναφορά στα απόρριτα πρακτικά της προκαταρκτικής εξέτασης. Πού τα βρήκε, μας πείτε? Ξέρετε ότι είναι ποινικό αδίκημα αυτό? Δεν ξέρετε, κύριε Πλεύρη? Βάλτε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει και ενδεχομένως να καταλάβετε που τα βρήκε. Σημείο τρίτο. Ο εισαγγελέας διαβιβάζει στη Βουλή. Η Βουλή, το Προεδρείο της, διαβιβάζει στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης με εντολή να συσχετιστεί η δικογραφία Μιονή με την δικογραφία που ερευνάτε εσείς στην Προκαταρκτική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος της Βουλής δεν ανακοινώνει στην Ολομέλεια. Δεν ανακοινώνει στην Ολομέλεια ποτέ την έλευση αυτής της δικογραφίας εδώ. Αντίθετα, μεταφέρεται η δικογραφία στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης και καθίσταται απόρρητη. Δεν δίδεται πρόσβαση στους βουλευτές. Δεν υπάρχει δωμάτιο μέσα στο οποίο να είναι η δικογραφία και οι βουλευτές να έχουν πρόσβαση στην δικογραφία αυτή. Και ξαφνικά βρίσκονται 30 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι υπογράφουν πρόταση για συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, έχοντας γνώση της δικογραφίας. Άρα λοιπόν, από πού προέκυψαν όλα αυτά? Θα σας πω από πού προέκυψαν. Ήταν επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, του απόντος κυρίου Μητσοτάκη, για να κάνει το χατήρι στο Σαμαρά, να δώσει εντολή στους 30 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να υπογράψουν την πρόταση για την Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης και αυτό αποδεικνύει το μέγεθος των παρεμβάσεων, των παραβάσεων, της ανηθικότητας, του κινησμού και του γεγονότος ότι είστε απολύτως πολιτικά αδίστακτοι και το μόνο το οποίο σας απασχολεί είναι η επικοινωνιακή θεατρινισμή μιας απούσας κυβέρνησης. Αποσύρτε την κατηγορία για να μπορέσετε να φύγετε από τούτην εδώ την αίθουσα με το κεφάλι σας ψηλά τουλάχιστον. Ορίστε.